Μόνο η στροφή στην απόκτηση ταυτότητας και στην πιστοποίηση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά την πρωτογενή παραγωγή να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες των τελευταίων ετών. Η αγορά των αμνοερυφείων έχει την τιμητική της. Κάθε Πάσχα, όμως, όπως και τις προηγούμενες, έτσι και τη φετινή χρονιά, κανείς από τους παραγωγούς δεν έμεινε ικανοποιημένος. Από τη μία, το γεγονός πως η εορταστική περίοδος ήταν αρκετά νωρίς και δεν βοήθησε στο να υπάρχει πληθώρα αμνοερυφείων και αφετέρου. Η διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα για τους παραγωγούς απλώς επιβεβαίωσαν έναν κανόνα σύμφωνα με τον Μιχάλη Τζίμα, ταμεία του ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας. Ο κ. Τζίμας πρόσθεσε πως οι έλεγχοι των υπηρεσιακών μηχανισμών είναι επαρκείς, ωστόσο δεν αρκούν για να αντισταθμίσουν τις απώλειες στο εισόδημα των παραγωγών. Η κατάσταση στο κρέας και ειδικέτερα στο αρνί είναι εδώ και χρόνια δεν έχει καμιά προοπτική. Τι, γιατί δεν μπορεί να περιμένει ο παραγωγός μια φορά το χρόνο εθιμοτυπικά που εντάξει, υπάρχει μια λόγω παράδοσης έτσι, να φτύνεται το αρνί και να περιμένει μια φορά το χρόνο πότε να πουλήσει το αρνί. Σε αυτή την περίοδο ούτε πολλά αρνιά υπήρχαν και εισαγωγές έγιναν, αλλά και στη βάση της πολιτικής που ακολουθούν ιδιαίτερα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ με τις προσφορές και με αυτά, καταλαβαίνετε ότι δεν αποτελεί εισόδημα για τον παραγωγό το αρνί, ιδιαίτερα το Πάσχα. Mm-hmm. Και όπως είναι φέτος η κατάσταση στην κτηνοτροφία, με τη μείωση των τιμών στο γάλα, με την αύξηση που είχαμε στις τιμές των ψωτροφών, όλα αυτά, περνάμε μια πολύ δύσκολη χρονιά και από ό,τι φαίνεται αυτό από τη στιγμή που δεν παίρνεται κανένα μέτρο θα συνεχιστεί και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Αυτό που θα πρέπει να, αν θέλουμε πραγματικά να κρατηθεί την κτηνοτροφία, συνολικά δηλαδή και στο θέμα του κρέατος, θα πρέπει να υπάρχει μια άλλη πολιτική η οποία θα δίνει την προτεραιότητα και την ταυτότητα της ποιότητας των ντόπιων προϊόντων, ούτως ώστε να ξέρει και ο καταναλωτής, αγοράζοντας ένα προϊόν έστω και λίγο ακριβότερα, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί και την τιμή σε σχέση με τα ξένα. Γιατί δεν το ξέρει. Αρνί βλέπετε το ένα, αρνί βλέπετε το άλλο. Γάλα βλέπετε το ένα, γάλα βλέπετε το άλλο. Δεν ξέρει ακόμα ο καταναλωτής ποια είναι η διαφορά της ποιότητας και πού οφείλεται αυτό το μεγαλύτερο κόστος που υπάρχει εδώ πέρα στην παραγωγή.